Αυτές τις μέρες, προεκλογικά, όλοι κάνουν ένα απολογισμό επιδιώκοντας να πείσουν το λαό ότι είναι οι καλύτεροι διαχειριστές αυτού του συστήματος. Αυτό κάνουν και σήμερα από εδώ οι βουλευτές όλων των κομμάτων, όπως θα κάνει και η κυβέρνηση αργότερα. Αλλά, κύριοι, έχουμε πει πολλές φορές και αποδεικνύεται βέβαια εξάλλου από τα πεπραγμένα σας ότι στα κρίσιμα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, που τα δίνει όλα στο κεφάλαιο, δώσατε τη θετική σας ψήφο. Στηρίξατε τις επιλογές του, γιατί είναι και δικές σας επιλογές. Αυτές που αυξάνουν τα διέξοδα του λαού, που επιδεινώνουν τη θέση των εργατικών λαϊκών οικογενειών σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. Να μιλήσουμε για τον κατώτερο μισθό, που καθορίζεται πια από τον Υπουργό με κριτήριο τη διασφάλιση των κερδών των επιβατικών ομίλων. Όλοι σας έχετε συμφωνήσει. Να μιλήσουμε για το ασφαλιστικό που εισπεδώσατε όλοι σας, συντάξεις και ασφαλιστικές παροχές αλλά και προσδοκίες. Όλοι σας συμφωνήσατε. Για τη φορολογιστία του λαού που πληρώνουν 94% των εσόδων και απαλλάσσονται συνέχεια οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Για τις ελαστικές μορφές εργασίας, αυτό το μοσαϊκό των εργασιακών σχέσεων που καταδικάζει τους νέους ή τις νέες, αλλά και συνολικά τους εργαζόμενους, να ζουν με τα ελάχιστα. Για την υγεία, την παιδεία, που η πρόσβαση κοστίζει πάρα πολύ ακριβά. Τι να πιάσει κανείς και να μην δει τη σύμπνοια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι υπηρετεί τα κέρδη των μεγάλων ομίλων, που βέβαια είναι ενάντια στις ανάγκες των πολλών. Για να πάμε στην αντιπαράθεση των ημερών. Με αφορμή τον Πολάκη εδώ μιλήσανε κιόλας και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η αντιπαράθεση είναι πολύ βολική για το εκμεταλλευτικό σύστημα που υπηρετείται. Αφήνεται στο απειρόβλητο αυτούς που έχουν τα κλειδιά της οικονομίας και ευθύνονται για αυτή τη χαμοζωή του λαού και παρεμβαίνουν στους μηχανισμούς του κράτους, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις κυβερνήσεις, στα αστικά κόμματα, για τα δικά τους συμφέροντα και εντοπίζεται ως βαθύ κράτος κάποιοι δημοσιογράφοι και δικαστές. Ανεξάρτητα από το πολιτικό περιεχόμενο της ανάρτησης Πολάκη, που μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί με αυτό, ως ΚΚΕ κρίνουμε απαράδεκτη την εισαγγελική εντολή για αποκαταρτική εξέταση. Η ενέργεια αυτή ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους. Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα περιλαμβάνει ρυθμίσεις που επιδιώκουν να εξυγχρονίσουν τους μηχανισμούς του αστικού κράτους, να βελτιώσουν την οργάνωσή του, να αξιοποιήσει τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες για την αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών του κεφαλαίου. Είναι συνέχεια προηγούμενων πρωτοβουλειών για το επιτελικό κράτος. Είναι μέρος των 6 πυλώνων που προβλέπει ο κανονισμός του Ταμείου Ανάκαμψης στο πεδίο εφαρμογής. Απέναντι στο λαό υπάρχει ένα κράτος που δεν υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, αλλά αντίθετα υπάρχει ένα εχθρικό αστικό κράτος που είχε, έχει και θα έχει ως σταθερή αποστολή του να επιβάλλει τους όρους της κερδοφορίας του κεφαλαίου και να διατηρεί ακλόνητη την κυριαρχία του. Όσους επιθετικούς προσδιορισμούς και αν προσδίδεται σε αυτό το κράτος, επιτελικό, ψηφιακό, καινοτόμο, κράτος πρόνοιας, δικαίου, η ουσία παραμένει αναλύωτη. Είναι βαθιά ταξικό και αυτό βέβαια δεν είναι μόνο ελληνική ιδιαιτερότητα. Αρκεί να δει κανείς το δράμα που ζουν οι λαοί της Τουρκίας ή της Συρίας και την πλήρη αδυναμία των κρατικών μηχανισμών να συνδράμουν ώστε να αντιμετωπιστούν ακόμα και στοιχειώδεις ανάγκες όπως η στέγαση και η σύντηση των πληγέντων. Η γειτονική Τουρκία ανήκει στις 20 πλουσιότερες χώρες του κόσμου και όμως το κράτος της έκανε στραβά μάτια όταν οι εργολάβοι κατασκεύαζαν ακατάλληλα και επικίνδυνα κτίρια που τελικά μετατράπηκαν σε τσιμεντένια φέρετρα για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Το κέρδος, ο σιδερένιος νόμος του καπιταλισμού, τον οποίο στηρίζεται, δολοφονεί τους λαούς.
Η καινοτομία που επικαλείστε είναι εκ των προτέρων ενταγμένη στα σφιχτικά όρια των αντιλαϊκών πολιτικών, όπως άλλωστε ορίζει και το άρθρο 5 για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία. Λαμβάνονται υπόψη τα κείμενα των εθνικών στρατηγικών σε άλλα θεματικά αντικείμενα, καθώς και έργα ή δράσεις που περιλαμβάνονται στα ετήσια σχέδια δράσης των Υπουργείων. Δεν σας αρκεί οι κρατικοί υπάλληλοι απλώς να εφαρμόζουν το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά θέλετε να συμβάλλουν με δημιουργικό και κοινοτόμο τρόπο στην γρήγορη προσαρμογή του κράτους στις προτεραιότητες του κεφαλαίου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο λαός δεν έχει τίποτα να περιμένει από την εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Καινοτομία στο δημόσιο τομέα. Επισημαίνουμε ότι το κράτος και οι Δήμοι, όπως είπαμε, δεν είναι ουδέτερο πεδίο. Το νομοθετικό πλαίσιο αντιδραστικοποιεί όλο και περισσότερο τις λειτουργίες τους. Με αυτή τη ματιά στεκόμαστε απέναντι στις αντεργατικές διατάξεις και αυτού του νομοσχεδίου. Με το άρθρο 16 του νομοσχεδίου επεκτείνεται και στους προϊσταμένους των τμήματων τη διάταξη που ορίζει και ότι οι θέσεις ευθύνης στους αναπτυξιακούς οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, για τους οποίους έχουμε καταγγείλει, θα στελεχώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πράξη θα τοποθετούνται κάθε φορά αρεστοί. Κατά τα άλλα, μας μιλάτε για διαφάνεια και αξιοκρατία. Για το άρθρο 17, η θέση του ΚΚΕ είναι ότι η προσωπική βοηθή θα χρειάζεται να είναι μόνιμη και σε δημόσιες δομές και να εξυπηρετούν ανάγκες ατόμων με αναπηρία. Κάτι τέτοιο εσείς δεν προβλέπετε. Ωστόσο, είναι ένα βήμα αυτό που γίνεται. Για το άρθρο 25, στην Επιτροπή καταθέσαμε παρόμοιες ρυθμίσεις που έγιναν για τον ΟΕΔ και τον ΕΦΚΑ και την πρόταση να προσθεθεί μια ακόμα παράγραφος, την οποία την είπαμε εδώ, δεν είναι ο Υπουργός σήμερα και μιλάμε σε ότα μια κουόντων, γιατί και την πρόταση αυτή στις Επιτροπές την καταθέσαμε, όμως μέχρι τώρα δεν μας είπε τίποτα. Δεν μας είπε αν την κάνει αποδεκτή ή όχι. Η παράγραφος είναι η εξής. Η διάταξη του άρθρου 104 του νόμου 4764 του 20 καταλαμβάνει και τους εργαζόμενους με την ίδια ή συναφή εργασιακή σχέση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στην ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Τι, γιατί πρόκειται για εργαζόμενες που είχαν προσληφθεί το 2007 με stage και κέρδισαν το 2010 δικαστική απόφαση που έλεγε ότι η εργασιακή του σχέση ήταν εξ αρχής εξαρτημένη και κάλυπταν πάγιες υπηρεσιακές ανάγκες αντί να κάνουν μαθητεία. Μετά από 13 χρόνια εξακολουθούν να βρίσκονται σε ανασφάλεια, καθώς δεν έχουν αναγνωριστεί σε ιδιωτικού δικαίου ορίστου χρόνου, δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε στο οργανόγραμμα, ενώ για να πληρωθούν τη μισθοδοσία τους ανεβαίνουν ένα διοικητικό γολγοθά. Ζητάμε λοιπόν να προσθεθεί στο άρθρο 25 αυτή η παράγραφος για να αντιμετωπίσει το θέμα. Για το άρθρο 29. Ζητήσαμε την απόσυρσή του, όπως βέβαια και η μαζική φορείς των εργαζομένων. Με αυτό το άρθρο έρχεστε να θωρακίσετε ακόμα περισσότερο το κράτος απέναντι στους αγώνες των εργαζομένων, όπως των εργαζομένων στις υπηρεσίες δόμησης, που η απεργία τους από τις εξαιρέσεις δεν κηρύχθηκε παράνομη από τα δικαστήρια. Με αυτή τη ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε υπουργό, αν ο εκλεγμένος δήμαρχος ή περιφερειάρχης δεν προσφύγει στα δικαστήρια εναντίον των εργαζομένων που απεργούν, να προσφέρει στα δικαστήρια προκειμένου να βγάζει τις απεργίες των εργαζομένων σε οργανισμούς της τοπικής διοίκησης και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου παράνομες και καταχρηστικές. Πρόκειται πραγματικά για θράσος. Αντί να στραφείτε στην επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με μόνιμες προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού, με μέτρα ασφάλειας στην εργασία που μετρούν δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες εκατεμένους στους χώρους δουλειάς, τα τελευταία χρόνια έρχεστε και συμπληρώνετε με ακόμα πιο αυταρχικές διατάξεις το νόμο έκτρωμα του Χατζηδάκη. Αντίστοιχα, ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας θα μπορεί να στρέφεται ενάντια στους εργαζόμενους των πανεπιστημίων, αν κηρύξουν απεργία. Δεν σας φτάνει που 9 στις 10 απεργίες βγαίνουν παράνομες και καταχρηστές στα δικαστήρια. Θέλετε να βγαίνουν όλες παράνομες. Κατά τα άλλα, το αστικό σας σύνταγμα κατοχυρώνει το δικαίωμα στην απεργία. Πρόκειται για την ίδια κατοχύρωση που έχουν και το δικαίωμα στην εργασία, στην υγεία, στη στέγη, που περιλαμβάνονται και αυτά στο Σύνταγμα ως διακηρύξεις για να συσκοτίζουν τον ταξικό χαρακτήρα του δικαίου.
Στο τρίτο μέρος του νομοσχεδίου προβλέπονται νέες ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Η εξέλιξη στην τοπική διοίκηση, όπως έχει δρομολογηθεί με τις μεταρρυθμίσεις από όλες τις κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, με τον Καποδίστρια, τον Καλλικράτη, τον Κλισθένη, και συνεχίζεται σήμερα με ενσωμάτωση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, επιδιώκουν να προχωρούν πιο γρήγορα οι αντιλαϊκοί στόχοι. Όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις συνδέθηκαν με τον δραστικό περιορισμό της χρηματοδότησης των Δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό, την προσφυγή σε δανεισμό, με ένταση της φοροεπιδρομής και την επιβάρηση του λαϊκού εισοδήματος, με τη συρρήκνωση κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, την επέκταση της ανταποδοτικότητας και της ιδιωτικοποίησης σε πρόνοια, υγεία, παιδεία, ελεύθερων χώρων, δεν έχει υπάρχει κανένας που να μην έχει παραδοθεί στο μεγάλο κεφάλαιο, με τις συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα για έργα και υποδομές, με την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων, με την αποδυνάμωση των υπηρεσιών των Δήμων και Περιφερειών από μόνιμο προσωπικό. Συνεχίζουν να αποσιάζουν προκλητικά από το πεδίο παρέμβασης τοπικής διοίκησης και το φορέο τους οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε ζητήματα αντισεισμικής θωράκισης, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας. Λαϊκά προβλήματα και ανάγκες που έρχονται και επανέρχονται με τραγικό τρόπο στην επικαιρότητα. Με αφορμή την τραγωδία στην Τουρκία, επαναφέραμε και στις επιτροπές, αλλά και συνολικά ως κόμμα, το θέμα συνολικά της αντισεισμικής θωράκισης, του άμεσου ελέγχου των σχολικών και των δημόσιων κτηρίων με ευθύνη του κράτους και να σταματήσει η διάχυση των ευθυνών. Με το άρθρο 33 επεκτείνεται η καταχώρηση ηλεκτρονικό μητρό και των σωματείων γενικού σκοπού. Έχει προηγηθεί η ρύθμιση του νόμου Χατζηδάκη, που στόχευε στο ηλεκτρονικό φακέλωμα των συνδικαλιστικών σωματείων με την καταχώρηση μιας σειράς ευαίσθητων δεδομένων, όπως η συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτια της κάθε συνδικαλιστής παράταξης. Οι διατάξεις αυτές συνάντησαν καθολική αντίδραση από τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους. Μάλιστα, ακόμα και τα αστικά δικαστήρια έκριναν ορισμένες από τις διατάξεις ως αντισταγματικές. Είναι φανερό πως τα μητρώα αυτού του είδους πλασάρονται ως αναγκαίος εξυγχρονισμός στα πλαίσια της ψηφιακής μετάβασης, όμως στην πράξη οδηγούν σε εκτεταμένο φακέλωμα και σε περιστολή δικαιωμάτων. Για το άρθρο 40 καταθέσαμε μία τροπολογία που αφορά το δημοτικό σχολείο του Εγάλεω. Η εξελίξη στο ένατο δημοτικό σχολείο του Εγάλεω, που μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της έξωσης της σχολικής μονάδας από το κτίριο που στεγάζεται εδώ και 30 χρόνια, με βάση δικαστική απόφαση, που μετά από μακροχρόνιες δικαστικές πράξεις μεταξύ του Δήμου και των ιδιωτών, έβαλε λουκέτο στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 40 του σχετικού νομοσχεδίου με βάση την ομόφωνη πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου Εγάλεω. Και είναι ομόφωνη. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Εγάλεω, η πλειοψηφία είναι με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ. Το λέμε εδώ, να τα ακούσετε. Λέμε λοιπόν στο άρθρο 40 να υπάρξει παράγραφος που να λέει: επιτρέπεται η αναγκαστική διάθεση εκπαιδευτικού κτηρίου υπό την έννοια της παράγραφου 3 του άρθρου 18 του Συντάγματος και την απορρέωσα υφιστάμενη νομοθεσία, όταν είναι μοναδικός χώρος περιοχής που μπορεί να καλύψει επίγουσες εκπαιδευτικές ανάγκες. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να αποδεχτεί άμεσα αυτή την τροπολογία και να σταματήσει το παιχνίδι σε βάρος των μαθητών των μορφωτικών τους δικαιωμάτων. Για το άρθρο 41, εκτιμούμε ότι επιδιώκει την επιτάγηση των όποιων εγκρίσεων από τις υπηρεσίες των Δήμων. Με το πέρας του ενός μηνός, χωρίς να έχουν εγκρίνει οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι έρχεται να λύσουν αυτές οι fast track διαδικασίες που έχετε θεσπίσει για το κεφάλαιο παντού. Με το άρθρο 43 δίνει την αρμοδιότητα στην Οικονομική Επιτροπή των Δήμων να αποφασίζει την αποδοχή μελετών που αφορούν έργα και παροχές τεχνικών και λοιπόν επιστημονικών υπηρεσιών, οι οποίες συντάσσονται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Μα πριν από λίγο
συμφωνήσαμε για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τώρα επανέρχεστε με αυτό το άρθρο 43 να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις. Με το άρθρο 51 αυξάνεται κατά 2 μέλη τον αριθμό των μελών του ΔΣ των νοσοκομείων και γίνονται 7 μελή στα νοσοκομεία μέχρι 399 οργανικές κλίνες και 9 μελή από 400 οργανικές κλίνες και πάνω. Ο αριθμός των μελών, την ανοχή σας κύριε Πρόεδρε, ο αριθμός των μελών του ΔΣ, η διευρυμένη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων δεν αλλάζει τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής στην υγεία και της λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων με επιχειρηματικά κριτήρια και με εμπορευματοποίηση των εργασιών τους. Το άρθρο 53. Διαφωνούμε με τη σύσταση λειτουργία κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων των ανηλίκων που μπορεί να ανήκουν σε ΜΚΟ και ιδιώτες, όπως και με το συνολικό πλαίσιο προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων σε όλα τα επίπεδα. Θέλουμε να σημειώσουμε ότι οι υπηρεσίες των Δήμων είναι υποστελεχωμένες για να έχουν ουσιαστικό έλεγχο στην έκδοση της άδειας λειτουργίας των κέντρων. Δεν μπορεί αυτός ο έλεγχος να είναι τυπικός και μάλιστα σε ένα τέτοιο ευαίσθητο ζήτημα. Η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, κατά την εκτίμησή μας, πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στην ευθύνη του κράτους χωρίς την εμπλοκή των ΜΚΟ, με τη σύσταση μιας ενιαίας υπηρεσίας για το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας των αναγκαίων δομών. Για το άρθρο 55 επεκτείνεται αυτό τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου βάζουν χέρι στα ανταποδοτικά τέλη των Δήμων αν δεν μπορούν να πληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, τις οφειλές τους στους φόδστα, και τώρα το επεκτείνεται και στους Δήμους που πληρώνουν, αλλά εισφορές δεν αρκούν να πληρωθεί ο ανάδοχος. Με το άρθρο 58 έχουμε διαφωνήσει με τον εκλογικό νόμο για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Θα ψηφίσουμε το άρθρο αφού μειώνει από 80% σε 60% την υποχρέωση συμμετοχής σε ψηφοδέλτια. Τις κοινότητες εννοούμε, ωστόσο θα μπορούσε να ήταν πιο μικρό το ποσοστό αυτό για να, διευκολύνει τη συγκρότηση ψηφοδελτίων από τη χώρα. Διαφωνούμε στο άρθρο 61 για την παραχώρηση κατά χρήση έργων λιμενικών υποδομών του ποταμού Μεσογείου στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, γιατί θεωρούμε ότι είναι αποσπασματικό, είναι αναντίστοιχο με τις χρήσεις γης και επειδή οι παρεμβάσεις γίνεται για να λειτουργήσει ξανά αυτός ο χώρος στην περιοχή στα πλαίσια του τουρισμού χωρίς αντιπλημμυρικό σχεδιασμό του ποταμού και των έργων που θυμίζουμε ότι εκεί είχε πλημμυρίσει το ποτάμι και κινδύνευσαν μαθητές αλλά και κάτοικοι, θεωρούμε ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να επαναξεταστεί από και το Δήμο αλλά και την κυβέρνηση που θέλει να το χρησιμοποιήσει. Για τα άρθρα με τις ρυθμίσεις για τα ζώα συντροφιάς, ισχύει απόλυτα αυτό που σας είχαμε πει κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, ότι έχετε κάνει αποθωτική και αποκλειστική την κατοχή ενός κατοικιδίου. Είναι τεράστια επιβάρυνση για κάποιον να έχει ένα κατοικίδιο. Τα χαράτσια και επιβαρύνσεις που συρπάγονται αυτές οι διαδικασίες για τους ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς τα έχουμε καταψηφίσει κατά την ψήφιση του σχετικού νόμου. Η τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος που έχει κατατεθεί, ψηφίζουμε κατά, είναι ενταγμένη στη στρατηγική της πράσινης μετάβασης, στρατηγική των μονοπωλιακών ομίλων που θέλουν νέα παιδεία κερδοφορίας με το λαό να πληρώνει πανάκριβα την πράσινη ενέργεια για να βρουν διέξοδο τα συσσωρευμένα κεφάλαια του κεφαλαίου. Καλούμε μπροστά στις εκλογές τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις να εγκαταλείψουν τις δυνάμεις του κεφαλαίου, κεντρικά, περιφερειακά και τοπικά, και να δυναμώσει ο αγώνας συνολικά για την ανατροπή αυτής της πολιτικής που υπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου για να ανοίξει ο δρόμος για οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας με κύριο κριτήριο τις ανάγκες του λαού και όχι τα κέρδη του κεφαλαίου. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού είναι προϋπόθεση για να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων ο λαός και να διεκδικήσει τις ανάγκες τους. Στη δευτερολογία θα αναφερθούμε για τις άλλες τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.